κάναμε να προβάλλουμε τη καμπάνια «Να το βρεις μπροστά σου». Κάναμε ένα καλλιτεχνικό δέντρο στολισμένο από πλαστικά μιας κρίσης. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί όπως είναι η τέχνη, μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς γλώσσες και να επικοινωνούμε με όλους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι πολλές φορές ακούμε ότι το Ναύπλιο είναι πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι στην οικολογία και στην ανακύκλωση. Ελπίζω όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Και βέβαια πρέπει να το κάνουμε και γρήγορα, γιατί ο πλανήτης δεν έχει και πολύ χρόνο μπροστά. Βέβαια, πύλη πολιτισμού είναι βέβαια ομαδική δουλειά αυτό που κάναμε. Πολλές φορές μια καμπάνια εκεί έχει ανάγκη για καλές ιδέες. Είναι πολύ όμορφο, γιατί έχουμε ένα εικαστικό στην πύλη πολιτισμού και έβαλε την έμπνευσή του. Και εμείς βοηθήσαμε βέβαια στα τεχνικά και ο ίδιος είναι ο γλύπτης που ο κύριος Μωρέτη είναι μέλος του συλλόγου μας και βοηθάει σε όλα. Έχει δράσει από το Πανεπιστήμιο, όλη αυτή η καμπάνια γίνεται από δημότες αλλά και με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Είναι ΟΔΟΠΑΤ συνεργάτες, μας βοηθούν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε. Η κυρία Ράλη, αγκάλιασαν αυτή την καμπάνια, γιατί όπως και να το κάνουμε, μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε. Ευελπιστούμε να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τα παιδιά και μετά όλους εμάς τους μεγάλους, για να αλλάξει κάτι. Αξίζει το Ναύπλιο, και όταν λέμε Ναύπλιο για την πύλη, είναι όλος ο καλλικρατικός δήμος. Δεν εξαιρούμε τα χωριά. Όλοι είμαστε ο Δήμος Ναυπλιαίων. Αυτό λοιπόν το Δήμο θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε. Το ελπίζουμε. Η πύλη εκτός αυτού συμμετέχει και στο μπαζάρ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει και εκεί καλλιτεχνικές δημιουργίες των κυριών που είναι μέλη του συλλόγου, τα οποία πολλούνται για να μπορέσουμε να μαζέψουμε χρήματα για την πύλη της αγάπης, στο κοινωνικό παντοπολείο που έχει πύλη πολιτισμού, και βοηθούμε περίπου 60 οικογένειες, τόσες μπορούμε, μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερες. Και μία έτσι άλλη δράση είναι πάλι προσφορά από τον κύριο Μωρέτη, δύο έργα του, ένα γλυπτό και ένα χαρακτικό, τα προσφέρει και τα βγάζουμε σε λαχιοφόρο αγορά. Οπότε θα ήθελα όλοι, αν είναι δυνατόν, να βοηθήσουμε όποιον τρόπο μπορούν, είτε αγοράζοντας ένα λαχνό, είτε αγοράζοντας ένα καλλιτεχνικό μικρό αντικείμενο από τον πάγκο, για να μπορέσουμε να έχουμε χαμογελαστά ματάκια τα Χριστούγεννα όλων των παιδιών.